κορίτσια τώρα όλες και όλοι θα ήθελαν να έχουν ένα νεανικό πρόσωπο χωρίς ωστόσο να μπει νηστέρι. Mm-hmm. Τι θα μπορούσατε να μας προτείνετε ως δερματολόγος ώστε να μην πάμε σε μια κλασική επέμβαση lifting? Υπάρχει πλέον το ανέμακτο lifting. Όπως το λέει και η ίδια η λέξη, είναι lifting χωρίς νηστέρι, μη χειρουργικό lifting. Γίνεται με ειδικά νήματα, PDO νήματα, τα οποία μπαίνουν κάτω από την επιδερμίδα. Υπάρχουν δύο ειδών νήματα τέτοια. Είναι τα PDO που μπαίνουν με μορφή πλέγματος και κάνουν μια στήριξη της επιδερμίδας. Προάγουν επίσης και την κολαγωνογένεση τοπικά. Και υπάρχουν και τα COG νήματα, που είναι νήματα έλξης, ανάρτησης, έχουν αγκιστράκια με αποτέλεσμα να κάνουν ένα άμεσο lift. Άρα να σηκώνουν στην ουσία έτσι, το δέρμα και να φαίνεται άμεσα το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί αυτές οι μέθοδοι έχουν, τις θεωρείτε έτσι, πλεονεκτικότερες σε σχέση, έχουν πλεονεκτήματα σε σχέση με την κλασική επέμβαση για lifting? Έχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα, γιατί πλέον η τάση στη σύγχρονη δερματολογία είναι να κάνουμε ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες. Κανείς πια δεν έχει την πολυτέλεια χρόνου να μπει στο νοσοκομείο, να έχει μέρες αποθεραπείας μέχρι να συνέλθει. Ακριβώς. Τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει στο ανέμακτο lifting. Μπορεί κανείς να κάνει τη θεραπεία του, αμέσως μετά να γυρίσει στη δουλειά του, στο σπίτι του και να συνεχίσει τις δραστηριότητες του κανονικά. Μάλιστα, επομένως, χρειάζεται να προσέξει κάτι μετά. Αυτό το οποίο συνήθως λέμε ότι κανείς πρέπει να προσέξει ειδικά στα νήματα ανάρτησης είναι να αποφύγει την έντονη γυμναστική για 2-3 ημέρες. Εντάξει, τίποτε κάτι άλλο. Ιδιαίτερο. Όχι, μπορεί να πάει στη δουλειά του να κάνει την καθημερινότητά του κανονικά. Τέλεια. Μάλιστα, να δούμε όμως τι προβλήματα μπορούν να διορθωθούν σε ένα πρόσωπο ώστε αυτό να είναι νεανικό χωρίς να μπει νηστέρι με τα νήματα, όπως είπαμε. Καταρχάς, να πούμε ότι μπορούν να διορθωθούν ήπια έως μέτριας βαρύτητας προβλήματα. Mm-hmm. Δεν είναι τα νήματα για όλα τα προβλήματα. Όταν υπάρχει πάρα πολύ έντονη χαλάρωση, εκεί αναγκαστικά θα πρέπει να καταφύγουμε στο χειρουργείο. Όμως με τα νήματα μπορούμε να διορθώσουμε πάρα πολύ ωραία μια ήπια χαλάρωση του προσώπου. Όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες, μπορούμε να φτιάξουμε ρινοπαριακές έντονες να κάνουμε ανόρθωση. Μπορούμε να φτιάξουμε τις γραμμές της λύπης βελτιώνοντας το οβάλ του προσώπου. Μπορούμε να σηκώσουμε τα φρύδια εάν υπάρχει πτώση του βλεφάρου. Μπορούμε να διορθώσουμε λεπτές γραμμές στο πρόσωπο που δεν μπορούμε να επέμβουμε ούτε με υαλουρονικό ούτε με μπότοξ κάποιες φορές. Με αποτέλεσμα έτσι να έχουμε ένα φυσικό και ωραίο αποτέλεσμα, χωρίς κανείς να μπορεί να αντιληφθεί τι έχει κάνει κάποιος. Μάλιστα. Είναι επώδυνη αυτή η διαδικασία ή όχι? Γίνεται με τοπική αναισθησία. Mm. Χρησιμοποιούμε δηλαδή κρέμα αναισθητική. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα είναι μια απόλυτα ανεκτή διαδικασία. Mm. Δεν υπάρχει πόνος. Mm. Είναι ανεκτή από όλους τους ασθενείς. Και μας πάει πίσω χρονικά στο να κάνουμε ένα lifting χειρουργικό. Δηλαδή, αν κάποιος, εντάξει, μεγαλώνοντας, είναι πολύ φυσιολογικό να μην μπορεί να ανταπεξέλθουν τα νήματα στην περίπτωσή του. Ωστόσο, αν από νωρίτερα έχει φροντίσει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, πάει χρονικά πίσω? Βεβαίως, κάνουμε και πρόληψη. Mm-hmm. Ειδικά τα PDO νήματα, τα οποία όπως ανέφερα και πριν μπαίνουν σε μορφή πλέγματος, έχουν ως σκοπό την κολαγωνογένεση. Είναι νήματα φτιαγμένα από πολυδιοξανόνη, είναι ένα υλικό πλήρως βιοσυμβατό και απορροφήσιμο, με αποτέλεσμα από τη στιγμή που τα εισάγουμε να αρχίζει ο οργανισμός να τα διασπά και στη θέση τους δημιουργείται κολαγόνο. Mm. Αυτή λοιπόν η διαδικασία κρατά την επιδερμίδα μας πιο νεανική, προς πιο στριγλή. Την ανανεώνει στην ουσία. Ακριβώς, με αποτέλεσμα να αργήσουμε πάρα πολύ να χρειαστούμε κάποιο χειρουργικό lifting στο μέλλον. Σίγουρα δηλαδή μια διαδικασία που μπορεί να μας βοηθήσει και προληπτικά. Μάλιστα. Από ό,τι κατάλαβα από όσα είπατε, επειδή το υλικό με το οποίο έχουν γίνει τα νήματα είναι βιοδιασπόμενο, δεν θα υπάρχουν και προβλήματα επιπλοκών ή δεν θα υπάρχουν προβλήματα αλλεργιών, κατάλαβα σωστά? Καθόλου, ναι. Δεν έχουμε, είναι μια απόλυτα ασφαλής διαδικασία. Δεν υπάρχουν ποτέ προβλήματα αλλεργιών, αντιδράσεις ξένου σώματος από το δέρμα, ποτέ. Είναι υλικό το οποίο χρησιμοποιείται 30 χρόνια στην ιατρική. Είναι το υλικό που κατασκευάζονται τα απορροφήσιμα ράματα που
χρησιμοποιούν συνήθως οι καρδιοχειρουργοί. Επομένως, οπότε δεν έχουμε ποτέ κάποια επιπλοκή τέτοιου τύπου. Επειδή η περίοδος είναι δύσκολη όσον αφορά στα οικονομικά όλων μας, θέλω να ρωτήσω, το κόστος είναι τεράστιο αυτό το κόστος, είναι πολύ. Πώς θα το χαρακτηρίζατε για τα νήματα? Θα έλεγα ότι το κόστος είναι πολύ προσιτό. Αν αναλογιστεί κανείς πόσο μπορεί να κοστίσει ένα χειρουργικό lifting. Έτσι. Ακριβώς. Και επίσης θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η διάρκεια του αποτελέσματος είναι πολύ μεγάλη, μπορεί να αγγίξει και τα 2 χρόνια. Επομένως, το κόστος είναι πολύ προσιτό και θεωρώ ότι οι περισσότεροι μπορούν να το αντέξουν. Μάλιστα. Μπορούμε να συνδυάσουμε τη συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο με άλλες μεθόδους? Ναι, φυσικά. Και πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα έρχονται με το συνδυασμό θεραπείων. Μάλιστα. Τα νήματα συνδυάζονται πάρα πολύ καλά με ενέσιμες θεραπείες, όπως είναι το Botox, που θα βοηθήσει και θα χαλαρώσει το πάνω μέρος του προσώπου, το υαλουρονικό, γιατί ναι, με τα νήματα πετυχαίνουμε ένα lift, αλλά όταν λείπει όγκος, ναι, εκεί θα πρέπει και να γεμίσουμε ταυτόχρονα με υαλουρονικό. Το PRP, που είναι η αυτόλογη μεσοθεραπεία, με το πλάσμα του γονατός μας. Και αυτή κερδίζει έδαφος πολύ, νομίζω. Πάρα πολύ. Μπορεί να γίνουν και την ίδια στιγμή όλα μαζί. Όλα μαζί, γιατί στοχεύουν όλες αυτές οι θεραπείες σε διαφορετικά στρώματα του δέρματος, με αποτέλεσμα να μπορούν και σε διαφορετικά και σημεία, φαντάζομαι. Έτσι. Οπότε το αποτέλεσμα να είναι τέλειο, να είναι ολοκληρωμένο. Και να είναι και άμεσα να τα δούμε τα αποτελέσματα, ειδικά με τα νήματα. Στα νήματα, τα PDO νήματα δρούν σταδιακά. Το βλέπουμε στις επόμενες εβδομάδες, κορυφώνονται στις 6 εβδομάδες τα αποτελέσματα. Τα COG νήματα, που είναι τα νήματα ανάρτησης, έχουν άμεσο αποτέλεσμα. Τέλεια. Εκτός από το πρόσωπο, μπορούμε να εφαρμόσουμε νήματα και σε άλλα σημεία του σώματος? Φυσικά, τόσο τα PDO όσο και τα COG νήματα χρησιμοποιούνται και στο σώμα. Μάλιστα. Με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες. Στα μπράτσα, πάρα πολύ καλά αποτελέσματα όταν υπάρχει χαλάρωση εκεί, διότι η εναλλακτική θεραπεία είναι η βραχιονοπλαστική που θα αφήσει μεγάλες σουλές. Σουλές, σωστά. Πάει πάρα πολύ καλά στο στήθος, για ανόρθωση του στήθους σε μικρά βέβαια έως μέτρια προβλήματα. Στην κοιλιά, μετά από εγκυμοσύνη, μετά από απότομες αυξομοιώσεις βάρους. Στα πόδια, στους μυρούς, στην έσω επιφάνεια των μυρών, πολλές γυναίκες εκεί έχουν έντονη χαλάρωση, στους γλουτούς για ανόρθωση. Είναι περιοχές που εφαρμόζουμε τα νήματα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα. Θα μπορούσαν να γίνουν, να μπουν νήματα και στο σώμα και στο πρόσωπο την ίδια μέρα, ή υπάρχει δυσκολία σε αυτό? Βεβαίως. Μπορούν να μπουν την ίδια μέρα. Έχουμε βάλει μέχρι και 1000 νήματα σε μία μέρα σε έναν άνθρωπο. Πραγματικά δεν έχει κάποια επιπλοκή η θεραπεία. Είναι εύκολη, είναι ανεκτή και μπορεί όντως κανείς να χρησιμοποιήσει μεγάλο αριθμό νημάτων να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα ταυτόχρονα. Είπατε ότι στο πρόσωπο περίπου 2 χρόνια έχουν διάρκεια τα νήματα. Το ίδιο γίνεται και με το σώμα? Ακριβώς. Απλά στο σώμα χρησιμοποιούμε πιο μεγάλα νήματα. Μάλιστα, μήκους εννοείται, σε μήκους. Ναι, πιο μεγάλα νήματα, ίσως περισσότερα σε αριθμό, γιατί εκεί το πρόβλημα είναι συνήθως πιο έντονο. Ναι, και λόγω της βαρύτητας χρειάζεται μεγαλύτερη δύναμη έλξης σε κάποια σημεία και του σώματος. Και συνήθως χρησιμοποιείται αυτά με τα άγκιστρα στο σώμα? Και τα δύο. Το καλύτερο είναι να τα συνδυάζουμε και τα δύο, γιατί πέρα από την άμεση ανόρθωση θέλουμε και κολαγονογένεση στα σημεία που επεμβαίνουμε. Άρα λοιπόν κάποιος που θέλει να έχει νεανικό πρόσωπο χωρίς να βάλει νηστέρι, τα νήματα είναι η καλύτερη λύση, σωστά? Ακριβώς. Συνδυάζοντας βέβαια κάποιες φορές και τις υπόλοιπες θεραπείες που μας προτείνατε. Τόσο σε πρόσωπο όσο και σε σώμα, συνδυάζοντας θεραπείες έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Σας έρχονται και σας λένε κάποιοι ότι θα ήθελα να αλλάξει όλο το πρόσωπο, οπότε δείτε εσείς ως ειδικός, γιατί είστε δερματολόγος και ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, με συγχωρείτε, πώς θα το αντιμετωπίσετε το πρόβλημά του, και βάζετε εσείς, του λέτε ότι πρέπει να κάνετε αυτό, αυτό, αυτό και στα σημεία. Συνήθως όταν κάποιος απευθύνεται σε εμάς,
έρχεται να μας πει τι είναι αυτό που τον ενοχλεί. Μάλιστα. Μπορεί να τον ενοχλεί μια χαλάρωση στο πρόσωπο, μια ρητίδα ή στο σώμα επίσης ανάλογα προβλήματα. Οπότε εμείς θα κρίνουμε ποια θεραπεία είναι κατάλληλη για τον άνθρωπο το συγκεκριμένο και πώς μπορούμε να τη συνδυάσουμε με άλλες μεθόδους. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν είναι ίδιος με τον άλλον. Κάθε θεραπεία είναι πάντα πλήρως εξατομικευμένη. Ναι, ακριβώς. Άρα λοιπόν πάνω στον κάθε έναν φτιάχνετε τη θεραπεία που πρέπει. Το πλάνο της θεραπείας. Ακριβώς. Που είναι μοναδικό. Μάλιστα. Να πούμε ξανά ότι είναι ανέμακτη η συγκεκριμένη θεραπεία, ότι έχει μεγάλη διάρκεια, ότι είναι το κόστος ανεκτό και πρόσιτο και ότι βέβαια το σημαντικό όλων είναι ότι φεύγεις με ένα ανανεωμένο πρόσωπο ή σώμα και επιστρέφεις στην καθημερινότητά σου άμεσα. Πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.